Η γιορτινά της φόρης η αγορά της Πάτρας, την οποία πλέον εφαρμόζεται το διευρυμένο ωράριο με τα καταστήματα να ανοίγουν πρωί και απόγευμα. Οι βιτρίνες στολίστηκαν. Υπάρχει μια δυσκολία στον κόσμο φέτος. Βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, η κίνηση αρχίζει και ζωηρεύει και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Για τις δύο επόμενες Κυριακές, στους εμπόρους υπάρχει κοινή γραμμή να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, ενώ το εορταστικό κλίμα συμπληρώνουν και οι 129 πατρινές επιχειρήσεις που συνασπίζονται στο Open Mall Πάτρας. Από την Κυριακή θα ξεκινήσουν οι πρώτες εκδηλώσεις του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, γιατί αυτό θα συνδυάζει και την ψυχαγωγία μέσα από εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται προς τους καταναλωτές. Θα ξεκινήσει το παγοδρόμιο και θα ξεκινήσει μία ενημέρωση των καταναλωτών για τα ωφέλη που έχουν να προμηθευτούν την κάρτα του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Οι έμποροι ευελπιστούν ότι το ενδιαφέρον θα μετεξελιχθεί σταδιακά σε αγορές, αν και με βάση τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά η συμπεριφορά των καταναλωτών στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, με κυριότερη αιτία την απουσία του δώρου Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής μέχρι ώρας φαίνεται ότι δεν έχουν καταφέρει τα καταστήματα να τον προσελκύσουν. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα πέσουν και τα δώρα στην αγορά, για όσους φυσικά έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα συμβεί, κάτι καλό θα γίνει. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και υπάρχουν και χριστουγεννιάτικες προσφορές, νομίζω και σε όλα τα καταστήματα. Μπορούν να πάρουν και τα δωράκια τους και με λίγα λεφτά και γουστόζικα. Πάντως, η τοπική αγορά προσαρμόστηκε ήδη στις απαιτήσεις της εορταστικής περίοδου. Τα εμπορικά παραμένουν πρωί-απόγευμα ανοιχτά, όπως και τα καταστήματα τροφίμων.